Ο Γιαννούλης Χαλεπάς αποτελεί μία από τις πλέον ιδιάζουσες περιπτώσεις της νεοελληνικής τέχνης. Η πολυτάραχη ζωή, ο ψυχισμός και το έργο του θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν θέμα χολιγοντιανής ταινίας. Η μεγάλη έκθεση που πραγματοποιείται στο Τελλόγλειο Ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη, σε συμπαραγωγή με το Ονάση αποτελεί μια συναρπαστική ακτινογραφία αυτού του ξεχωριστού ταλέντου, της ανθρώπινης και καλλιτεχνικής του περιπέτειας. Περισσότερα από 150 έργα, γλυπτά, σχέδια και κατάστοιχα φωτίζουν όλες τις φάσεις δημιουργίας του μεγάλου μοντέρνου της νεοελληνικής γλυπτικής, του ροντέν της Ελλάδας. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς γλύπτες, θα έλεγα νεοέλληνες, αλλά όχι μόνο. Ένας εξαιρετικά σπουδαίος τεχνίτης, όχι του μαρμάρου, της γλυπτικής, ο οποίος ξέρει να δίνει μοναδικές λύσεις και θα έλεγα είναι ο εαυτός του, δεν κατατάσσεται πουθενά. Θα μπορούσαμε να τον πούμε καλύτερα αντί μοντέρνο, να τον πούμε κλασικό. Και η έκθεση αυτή έχει αυτό τον στόχο, να προσπαθήσει να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες του έργου του. Ο τίτλος της έκθεσης εύστοχος, «Δούνε και Λαβίν». Ο γλύπτης σχεδίαζε μορφές και θέματα στα κατάστοιχα των λογαριασμών της επιχείρησης μαρμαροτεχνίας του πατέρα του. Μέσα από αυτά αναδεικνύονται οι επιρροές και οι ανταλλαγές με τους συγχρονούς του αλλά και με παλιότερες εποχές. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται στο κοινό όλα τα σωζόμενα κατάστοιχα. Το «Δούνε και Λαβίν» είναι το «δώσε πάρε». Έχει να κάνει με το από πού παίρνει. Παίρνει από το εργαστήριο του πατέρα του, παίρνει από άλλους καλλιτέχνες, παίρνει από την αρχαιότητα και τι δίνει μετά από αυτό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το παίρνω-δίνω, αυτή η αμοιβαιότητα που υπάρχει στην τέχνη, παίρνει άλλες διαστάσεις και στο έργο του Χαλεπά, αλλά θα έλεγα εκφράζει πάρα πολύ ωραία το πρόβλημα στην τέχνη, το πρόβλημα των προτύπων, το πρόβλημα των δανείων, αλλά και τις νέες δημιουργίες και το πού μπορούν να πάνε. Πριν από 3 χρόνια, το Ίδρυμα Ονάση απέκτησε ένα μεγάλο σύνολο 80 γλυπτών και σχεδίων από τη συλλογή των ανιψιών του καλλιτέχνη. Αυτά αποτελούν τη βάση της σημερινής έκθεσης. Ο στόχος είναι να γίνουν πολλές δράσεις σε σχέση με το έργο του Έλληνα γλύπτη. Η συλλογή του Ιδρύματος Ονάση είναι μια ιδιοσυγκρασιακή συλλογή. Είναι μια συλλογή δηλαδή που αποτελείται από έργα που μας αρέσουν και θεωρούμε ότι αξίζει πραγματικά να τα αποκτήσουμε για να γίνουν κτήμα των πολλών, για να γίνουν κτήμα όλων. Είμαστε εδώ για να δούμε και να βρούμε τρόπους να προσεγγίσουμε πολλούς διαφορετικούς δρόμους τον Χαλεπά και το έργο του. Αυτή η συγκινησιακή φόρτιση έρχεται και συναντά την επιστημονική κατάρτιση για να αντιληφθούμε τι σημαίνει πραγματικά σπουδαίος δημιουργός. Η έκθεση Γιαννούλης Χαλεπάς «Δούνε και Λαβίν» στο Τελόγλειο διαρκεί μέχρι τις 5 Ιουνίου. Ο Γιαννούλης Χαλεπάς είναι ένας από τους σημαντικότερους γλύπτες της νεοελληνικής τέχνης. Η μεγάλη έκθεση στο Τελλόγλειο Ίδρυμα προσφέρει ένα συνολικό πορτρέτο του, ακολουθεί το νήμα της ζωής του, αναδεικνύει το μοντερνισμό του, την αιμονή του με τη λεπτομέρεια και την τελική σύνθεση, το διαρκές παιχνίδι των αντιθέσεων στο έργο του. Γιώργος Μητρόπουλος από τη Θεσσαλονίκη για το EuroNews.